Λοιπόν, σας δείξω και μια εφημερίδα εδώ πέρα. Έχουμε, μου είπε ο κύριος Λεβέντης, έχεις διαπλεκόμενες. Δείξε και μια αντιδιαπλεκόμενη. Λέω, τι εννοείται, λέω, κύριε Πρόεδρε, αντιδιαπλοκή. Τα σαρώνει όλα η 7η Ιουνίου. Η νεολαία ψηφίζει Ένωση Κεντρών. Κεντρικό πολιτικό πρόσωπο Βασίλης Λεβέντης. Τώρα τις εκπομπές του Βασίλη Λεβέντη παρακολουθείτε και στο ίντερνετ. Ένωση Κεντρών. Ναι. Ξέρετε γιατί το ονομάσαμε Ένωση Κεντρών, κύριε Μάνεση, γιατί Ένωση Κεντρών? Γιατί όταν πήγαμε στον Άριο Πάγο το 92 να ιδρύσουμε το κόμμα, καμία δεκαπενταριά τρελή είχαν ιδρύσει Ένωση Κέντρου. Και μου λέει ο εισαγγελέας. Άγνωστοι που δεν κατεβαίνουν. Και μου είπε ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου ότι αν το πει Ένωση Κέντρου. Επειδή είναι αυτή νωρίτερα και ισχύει ο νόμος του νωρίτερα, έχει δίκιο όποιος είναι και μια μέρα νωρίτερα, μπορούν την ώρα που θα υποβάλεις συνδυασμούς να σου κάνουν πρόβλημα. Άλλαξε τρία γράμματα και είναι αρκετό. Είδες όμως, είναι το γράμμα του νόμου. Δεν το ξέρουν γιατί το είπαμε Ένωση Κεντρών. Καλά, κάτι μας το θυμίζει. Συντοχρόνο παγιώθηκε. Λεωνίδα, μηνύματα παρακαλώ. Είχαμε αφήσει τα δικά σου μηνύματα. Καλά κάνει η Νέα Δημοκρατία και μιλάει για παπαγαλάκια. Η κυρία Ιωάννου λέει δεν έχει άλλη ερώτηση εκτός από σκάνδαλα και Siemens. Πολλές. Συνταξιούχος ΟΓΑ παίρνει περίπου 2.500 κάρτα ετησίως. Αυτό είναι πολιτισμός. 2.500 ετησίως? Ναι. Αυτό είναι βαρβαρότητα. Ακριβώς. Πολιτισμός ή βαρβαρότητα. Ήμουνα 20 χρόνια σε Αγγλία και Βρετανία. Ποτέ οι Έλληνες δεν έφτιαξαν γκέτο. Ο Χριστοφοράκος θα πρέπει να αποκαλύψει ονόματα. Τα παιδιά που εργάζονται 5 χρόνια στα stage τι θα γίνουν. Και αν χαθεί μια βαλίτσα, τι υποχρεώσεις έχει μια αεροπορική εταιρεία? Το έχουμε βιώσει αυτό σε ρεπορτάζ. Αποζημιώνεστε, αλλά κατόπιν πολλών πιέσεων και εξαρτάται αν είναι εταιρεία ή μεδαπής ή αλλοδαπής. Αφήστε το. Έχουμε κάτι. Ωραία. Θέλω να δούμε, πριν πάμε σε μια ζωντανή ειδήσει και πριν συνεχίσουμε και την κουβέντα, θέλω να δούμε αυτό το βίντεο προανήγγυλα λόγω διαφημιστικού διαλύματος. Είναι πολύ τρυφερό και με άμα αρέσουν ωραίες ιδέες. Είναι μια ωραία ομάδα νέων που σπουδάζει θέατρο και λένε. Τώρα λόγω καλοκαιριού σταματάνε, ξεκινάνε από χειμώνα γιατί ξέρω ότι θα αρχίσει να παίρνει τηλέφωνο. Κάνουμε θεατρικές παραστάσεις στο σπίτι. Στο σπίτι ξέρουμε ότι έρχεται πίτσα, το ότι έρχεται σουλάκι, όλα τα delivery. Θεατρική παράσταση στο σπίτι και ωραίες παραστάσεις. Παίρνεις τηλέφωνο, κανονίζεις, μαζεύονται στο σπίτι. Έρχεται ένα χώρο στοιχείο. Όπως οι τραγουδιστές οι παλιοί που κάνανε τα εξτραδάκια που λέγονται. Τα εξτραδάκια δηλαδή, και πήγαιναν. Αυτοί που δεν ήταν φίρμες. Ναι. Εκαλούντο σε μια γιορτή. Σε ένα πάρτι. Τους έδινε 20.000 δραχμές τότε. Και κάνανε ναι. Και 6 ώρες 7. Όχι, εδώ είναι και φτηνότερο. Που λένε, το λαρίγκι. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Τότε που δεν υπήρχε το CD ακόμα. Και, είναι πολύ τρυφερό. Μ' αρέσει πάρα πολύ προσωπικό, σε που αρέσει και εσά. Δείτε το. Με πλοίο και με μετρό. Ποιοι είναι οι κύριοι με τα μαύρα? Είμαστε οι Snapurats. Και πού ακριβώς πάνε? Στο σπίτι σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Περάστε. Ευχαριστούμε πολύ. Κι όμως το θέατρο μπορεί να έρθει στο σπίτι σας. Αφού δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, ας πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Αργήσατε λιγάκι. Παρακαλώ καθίστε. Καλώς πέρα. Δεν πειράζει. Όλα είναι υπό έλεγχο. Όχι, παιδιά. Ναι. Κάπως έτσι σκέφτηκαν οι υπεύθυνοι αυτής της θεατρικής ομάδας και έριξαν την αυλαία, κατέβηκαν από το θεατρικό σανίδι και έκαναν την παράσταση delivery. Αυτός δεν είναι ο σκοπός της επίσκεψής μας. Να προβληματίσουμε. Ναι, αλλά τους άλλους. Ο κόσμος το δέχεται πάρα πολύ θετικά. Θέλουν να πας σπίτι τους, να σου προσφέρουν, να σε διευκολύνουν σε ό,τι μπορούν. Να είναι ευκαιρία να μαζευτούν οι φίλοι, μπορεί μετά να συζητήσουν γι' αυτό. Αντί να δουν ένα DVD ή ματς, ας δουν κάτι πιο ζωντανό. Ζήτησα συγγνώμη. Με συγχωρείτε. Συγγνώμη. Συγγνώμη, σηκώνεστε λίγο. Ναι. Πότε. Η βαλίτσα, γιατί τη κουβαλάτε, είναι σκηνικό, τι είναι? Με βλέπετε πως είμαι ντυμένος. Δεν μου ταιριάζει και μια βαλίτσα? Τέσσερις. Κουβαλάμε κάποια πράγματα. Δεν μπορούμε να είμαστε και αδιά χέρια, σε ξένο σπίτι ερχόμαστε. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς, κανονίζετε την ημέρα και τον αριθμό των καλεσμένων σας και φέρνετε το θέατρο στο σπίτι σας. Έτσι θα κάνετε το τέλειο πάρτι για το οποίο όλοι θα μιλάνε. Μ' αρέσει εμένα το θέατρο, αλλά βλέποντας αυτό το πράγμα το να έρχεται στο σπίτι μου, ενθουσιάστηκα. Και επειδή παρακολουθώ διάφορες παραστάσεις, ήθελα να δω κάτι το καινούριο. Άσε, να λαμβάνω εγώ τώρα. Έλα. Συμβαίνει πολύ.
οι άνθρωποι είναι επικεντρωμένοι στη τηλεόραση. Δεν το βρίσκω απαραίτητα κακό, όμως το να κάτσουν στο σπίτι τους, ενδεχομένως με την παντόφλα και τις πιτζάμες τους, και να δουν μια ωραία θεατρική παράσταση, είναι πραγματικά ωραίο και διαφορετικό. Ας πούμε, αυτό είναι κάτι πολύ πρωτότυπο, εγώ δεν έχω ξαναδεί σε σπίτι θέατρο. Είμαστε κανονικά στα θέατρα. Θα είμαστε από αρχές Δεκεμβρίου. Κανονικά στη λίστα. Απλώς δεν έχουμε διεύθυνση, διότι η διεύθυνση είναι η δική σας. Τι λένε όμως όσοι ήδη έχουν φέρει το θέατρο σπίτι τους? Πάρα πολύ ωραίο. Μου θύμισε τα νιάτα μου στο θέατρο Κουν στο Υπόγειο. Η αμεσότητα του ηθοποιού με το κοινό. Πολύ αστείο, πολύ διασκεδαστικό. Εξαιρετικές ερμηνείες των παιδιών. Καταπληκτική. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Όσο για το κόστος, είναι ακριβώς σαν να πηγαίνει κανείς θέατρο. Με τη μόνη διαφορά ότι οι οικοδεσπότες δεν πληρώνουν εφόσον βάζουν το σπίτι, ενώ οι θεατές πληρώνουν 20 ευρώ το άτομο. Εμπιστευτείτε μας! Μπορείτε να είστε ευτυχισμένοι! Εσύ κλείς τα παιδιά τώρα που είμαστε εκλογή, θα τους βγάλουμε σε κάνα μπαλκόνι. Αυτή είναι ταλαντούχη. Ή να τους βγάλουμε και σε καμιά εκπομπή, να πάμε κανένα διήμερο, τριήμερο. Κατεύουν για τις εκλογές εκείνοι, άμα τους φάνεις μια-δύο φορές. Λοιπόν, είχαμε υποσχεθεί την προηγούμενη εβδομάδα το ότι θα σας δώσουμε πληροφορίες. Είναι περίοδος που η νοικοκυρά μαζεύει τα χαλιά και πηγαίνουν να πληθούν και τα λοιπά, να φυλαχτούν το καλοκαίρι για να τα έχουμε το επόμενο χειμώνα. Δώστε μας καλές πληροφορίες, Ελένη μου. Καλημέρα Νίκο, βρισκόμαστε σε ένα υπερσύγχρονο ταπιτοκαθαριστήριο του κυρίου Μελισσάρη, ο οποίος θα μας δώσει τις ακριβείς οδηγίες και τη διαδικασία πώς καθαρίζονται τα χαλιά. Καλημέρα σας κύριε Μάνεση. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε. Είμαστε εδώ να σας δουλειά μας με πληροφόρηση παρέχουμε από πολιτική ενημέρωση μέχρι οικιακά. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Εμείς εδώ πέρα. Α, με σύγχρονα μηχανήματα. Βλέπω καθαρίζετε τα χαλιά, τα έχετε βάλει, γίνεται. Βεβαίως. Εδώ πέρα δείχνουμε τον τρόπο που καθαρίζουμε τα χαλιά στην πρώτη φάση. Εδώ το μηχάνημα το οποίο βλέπετε κάνει το τίναγμα των χαλιών. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε τα χαλιά όλα να τυναχτούν πριν καθαριστούν. Και γίνεται και ένας προψεκασμός ούτως ώστε να φύγουν όλοι οι δύσκολοι λεκέδες. Αυτό είναι λοιπόν απαραίτη... είναι από ό,τι βλέπω νερό με πίεση, είναι και κάποια καθαριστικά. Από τη μέσα πλευρά το χαλί δείχνει πώς τεινάζεται το χαλί, ούτως ώστε να φύγουν όλοι οι ξηροί ρήποι. Να, κοίτα να δεις. Μπράβο. Γιατί αν δεν το τεινάξουμε, τότε θα δημιουργηθεί λάσπη και θα είναι χειρότερο από ό,τι το παραλάβαμε. Αυτό μετά πώς το στεγνώνεται? Θα σας δείξουμε τώρα εμείς τον τρόπο που πλένουμε τα χαλιά. Ναι. Μόλις τελειώσει αυτή η διαδικασία. Α, πηγαίνει εκεί και φυσάει και το στεγνώνει. Α, το βλέπω. Δεν φυσάει, όχι. Εδώ πέρα δίνει το πλυντήριο το οποίο εισέρχεται το χαλί, ναι, μέσα στις βούρτσες. Αυτόματα. Εκεί μπαίνουν, φαίνεται. Πλένεται αυτόματα με 12 κυλινδρικές περιστροφικές βούρτσες. Παιδιά, υπερσύγχρονη ιστορία, έτσι. Και στη συνέχεια, στην πίσω πλευρά του. Προχώρησε η επιστήμη, μπράβο σας. Παρακαλώ, στην πίσω πλευρά του. Ναι. Στην πίσω πλευρά του θα δείξουμε τον τρόπο που ξεβγάζουμε. Όπου με πάρα πολύ νερό και με όξινα απορρυπαντικά θα διαλύσουμε τα κατάλοιπα σαπουνιών που τυχόν υπάρχουν στο χαλί σας. Πολύ καλά. Βλέπετε τον τρόπο εδώ πέρα. Πού είστε, σε ποια περιοχή είσαστε? Εμείς, το εργοστάσιο μας είναι στο Κοροπή. Η εταιρεία μας λέγεται MultiClean Μελισσάρης. Είμαστε 35 χρόνια στο χώρο. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε εξοπλιστεί με ό,τι τελευταίο. Μπράβο στην τεχνολογία. Και να διαδικασία που θα σας δείξουμε λίγο και τον τρόπο με τον οποίο στεγνώνουμε, αφυδατώνουμε τα χαλιά, ναι, μετά το πλύσιμο. Να ρωτήσω τώρα, ένα χαλί σαν αυτό που κρέμεται εκεί μπροστά, πόσο πάει πόσο τώρα, γιατί κάνετε καλή δουλειά κτλ. Πόσο πάει για καθάρισμα? Δεν λέω για peeling που κάνουν οι νοικοκυρές, ξέρουν κάποια. Η τιμή κυμαίνεται αναλόγως στην ποιότητα. Υπάρχουν χαλιά μηχανής, υπάρχουν και χαλιά χειροποίητα. Όχι, το χειροποίητο, το ακριβό, πολύ ακριβό. Το πολύ ακριβό χειροποίητο μπορεί να ξεκινήσει και από 8 ευρώ το τετραγωνικό και να φτάσει στα 16 ευρώ τα μεταξωτά. Τα μεταξωτά. Εδώ βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο στεγνώνουμε το χαλί. Με τη μέθοδο φιλοκέντρησης. Θα δώσει 100-150-200 ευρώ, θα έχει καινούριο το χαλί σου. Βεβαίω. Εξαρτάται το τετραγωνικό. Αν έχει το σαλόνι του Προεδρικού Μέγαρου, με συγχωρείτε, πρέπει να κάνει μειοδοτικό διαγωνισμό. Δεν λέμε γι' αυτό. Εκεί είναι λίγο δύσκολο. Να σωθούν οι μανάδες μας από τη μέση τους, διότι βάλτε χαλιά. Όχι, ρε παιδί μου, κοίτα εδώ για μηχανήματα, α πούμε. Έτσι. Λύστε μου μια τελευταία απορία. Αυτό τώρα. Ένα καλό χαλί που βγάζει κάτι κόκκου. Να σας δείξουμε λιγάκι εδώ πέρα, το χαλί μπήκε στο ειδικό στεγνοτήριο. Ωραία, κοίτα τη βγάζει. Ούτως ώστε να το στεγνώσει με φυγοκέντρηση, να μην το ξεχυλώσει, να μην το ξεβάψει. Πολύ ωραία. Και να βγει το χαλί όπως πρέπει. Μάλιστα. Και στη συνέχεια θα απλωθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Μάνεση. Ναι, ορίστε. Μισό λεπτό. Ναι. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, και να κάνουμε και μια προσφορά για τους τηλεθεατές σας. Α, προσφορά. Πάσα προσφορά δεχτεί. Όσοι μας καλέσουν το επόμενο τρίωρο θα έχουν 10% έκπτωση στον καθαρισμό και τη φύλαξη. Να δώσω και εντάκι τα τηλέφωνά μας. Ναι. 210-99-58.000. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και για την προσφορά. Ευχαριστώ πάσα προσφορά και... δεχτεί, παιδιά, σε περίοδο ύφεσης. Οπότε θα πλένουμε τα χαλιά όλοι κυριακάτικα. Πρόεδρε, ο στόχος ποιος είναι τώρα για τις εκλογές? Στόχος, ο στόχος δικός, προσωπικός, είναι... το στοίχημα. Ναι.